Παύλο Μαρινάκη, τίποτα λεκτικό δεν είναι υπερβολή. Γιατί είχε πλοηγό τη σοφία, την πραότητα και το ήθος. Στο άκουσμα της απώλειας του Παύλου Μαρινάκη, κυριαρχεί στη μια όχθη η θλίψη και η σιωπή των στιγμών. Και όταν περνάς στην άλλη, τότε ξεχυλίζει το ποτάμι των αναμνήσεων. Ο αγαπητός, ο πολυσέβαστος και πληθωρικός Παύλος φρόντισε στην μακρά επιστημονική, οικογενειακή, κοινωνική, πολιτική, αντιστασιακή, πολιτιστική και αθλητική διαδρομή του να καταγραφεί ως μια εξέχουσα φυσιογνωμία με πολυσχηδή προσφορά στην κοινωνία των πατρών. Προσωπικότητες σαν τον εκλειπώντα σπανίζουν και τίποτα λεκτικό, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπερβολή όταν εξαίρεται η μακρά, πολυκύμαντη, αξεπέραστη και γόνιμη διαδρομή. Ευτύχησα να συμπορευτώ με τον αξιολάτρευτο Παύλο. Συμφωνούσαμε σε πολλά, διαφωνούσαμε στα λίγα, αλλά και τότε δεν εξέλιπε ο θαυμασμός μου για την συνέπεια των λόγων του ανδρός. Είναι μοναδικά τα αποτυπώματα που αφήνει. Σαν νομικός διέπρεψε με την ευρυμάθεια, την οξυδέρκεια, την ευπρέπεια και την πειθό των επιχειρημάτων του. Ως πολιτικός υπηρέτησε το μέτρο, την σύνεση, τη σύνθεση και τον φιλελευθερισμό με παροιμιώδη συνέπεια και με παράσημο την καθοριστική συμβολή του στην εθνική αντίσταση στα χρόνια της νιώτης του κατά του ξένου κατακτητή. Προσέδωσε κύρος στο αξίωμα του Προέδρου της Δομαρχιακής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας την εποχή που συνέπεσε. Να είμαι πρόεδρος της νεολαίας, της ΟΝΕΔ Αχαΐας, ενώ ο Παύλος Μαρινάκης, ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Πάτρας, άφησε παρακαταθήκες ήθους, δημοκρατικότητος και πολιτικού πολιτισμού. Έφυγε ένας ξεχωριστός και πολυτάλαντος συμπολίτης, που του άρεσε να ταξιδεύει στους ανοιχτούς ορίζοντες της σκέψης και της αναζήτησης του καινούριου. Η συγγραφική του ήταν μια από τις σπουδαιότερες πτυχές της πολυσύνθετης προσωπικότητάς του και οι ταξιδιωτικές ιδίως περιγραφές του, ένας συναρπαστικός οδηγός πλεύσης στους ωκεανούς της μάθησης και της αυτογνωσίας. Ο αξιαγάπητος και αξιοσέβαστος Παύλος με θεωρούσε πνευματικό του παιδί και διατράνωνε δημοσίως και επικοινωνώντας την ξεχωριστή σχέση μας. Είμαι λοιπόν παντοτινά υπόχρεος και ευγνώμων για την τιμή που δημοσίως μου περιποιούσε. Αυτές οι λίγες σκέψεις αποτελούν το δικό μου κατεβόδιο στον φίλο Παύλο Μαρινάκη, λίγο πριν το τελευταίο του ταξίδι, που θεωρώ βέβαιο ότι και αυτό
θα το περιγράψει με τη γλώσσα της ψυχής του και τον ομορφότερο τρόπο στους ουρανούς της αιώνιας γαλήνης. Τέλος, απευθύνω εκ μέρους του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος τα ειλικρινή συλληπιτήρια όλων μας, φυσικά και της οικογένειάς μου, στην οικογένειά του, στον μονάκριβο γιο του Δημήτρη, στα εγγόνια του, στη θυγατέρα του, που τόσο υπερήφανη είναι όλη η οικογένεια του Παύλου Μαρινάκη, γιατί είχε πλοηγό της τη σοφία, την πραότητα και το ήθος. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις.